Με τη βοήθεια διτών ανασύρεται αυτοκίνητο από τη θάλασσα στο Παλαιόκαστρο. Τα ορμητικά νερά το παρέσυραν στο βυθό την ημέρα της φωνικής πλημμύρας και εκεί παρέμεινε μέχρι που το εντόπισαν οι δίτες. Με τη βοήθεια φορτωτή στη συνέχεια ρημουλκείται στη στεριά και φυσικά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η θάλασσα από το Παλαιόκαστρο μέχρι την Αγία Πελαγία έχει μετατραπεί σε ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων και υπολογίζεται ότι περίπου 30 οχήματα έχουν διαλυθεί από τη μανία της φύσης. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στο Παλαιόκαστρο μάλιστα βολιδοσκοπούν την πιθανότητα να κινηθούν συντονισμένα για να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Ευελπιστούμε ότι αν ο καιρός είναι καλός, σε επόμενες 10-15 μέρες να έχουμε καθαρίσει την παραλία του Παλαιόκαστρου, της Λιγαριάς και της Αγίας Πελαγίας. Δίτες καταδύθηκαν εκ νέου στα νερά της Αγίας Πελαγίας που μοιάζουν με χωματερή. Ανέσυραν ένα μηχανάκι, λάστιχα αυτοκινήτων, μέχρι και πόρτες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ρημούλκες, βγάλαμε πόρτες, καγγελόπορτες, βγάλαμε ένα μηχανάκι, θα το είδατε κι εσείς. Λάστιχα, ό,τι μπορεί να φανταστείς, έχει κατεβάσει εδώ πέρα το ποτάμι. Συνέχεια έχει η επιχείρηση απομάκρυνσης των οχημάτων που δημιουργούν μια απόκοσμη εικόνα στην άλλοτε ιδυλιακή παραλία της Λιγαριάς. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ανασυρθούν τα οχήματα που κατέληξαν στο βυθό. Για τα αυτοκίνητα θέλει λίγο περισσότερη διαδικασία, η οποία πρέπει να τα σηκώνουμε με μπαλόνια, να τα τραβάμε έξω και να τα βγάζει και η τσάπα έξω, να τα πάμε στην πλατεία, να έρθουν και όποιος είναι ο δικό του αμάξι να έρθει να το παραλαμβάνει. Από αυτοκίνητα, από κάδους απορριμμάτων, από πόρτες, από ζώα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Την ίδια ώρα συγκινητικό μήνυμα στήριξης προς το Δήμο Σιτίας από το δήμαρχο του Μοντέγκο Μπέι, Λίροι Βίλιαμς και τους συνεργάτες του. Όπως ανέφερε, εκφράζουμε τη θλίψη και τη στήριξή μας στην πόλη της Σιτίας και ολόκληρη την Κρήτη για τον πόνο και τις απώλειες προκάλεσε η πλημμύρα της 15ης Οκτωβρίου. Οι σκέψεις μας είναι κοντά σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η πρωτοβουλία των Τζαμαϊκανών σχετίζεται με την αδελφοποίηση των Δήμων Σιτίας και Μοντέγκο Μπέι, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στην Κρήτη.